ή άμα μπρουερί μικροδιστοπία βιωτίας. Είναι ουσιαστικά ένα εγχείρημα να προσωποποιήσουμε λίγο την πύρα στο ευρύτερο κοινό, να βγάλουμε δηλαδή προϊόντα τα οποία έχουν μια ταυτότητα, είτε αυτό έχει να κάνει με κάποιον εποχικό κωδικό ο οποίος συνάδει με τα αντίστοιχα αρώματα και γεύσεις που μπορεί να έχουμε εκείνη την περίοδο τριγύρω μας, όπου ο νους μας τα αντιλαμβάνεται αλλά δεν μπορούμε να τα γευτούμε, άρα εκεί ερχόμαστε με τον εκάστοτε κωδικό και καλύπτουμε αυτή την ανάγκη. Σε αυτό θέλουμε να πούμε ότι επίσης το IAMA σημαίνει I am a brewery, του τέστην ότι όταν έχεις μια φιάλη επάνω στο τραπέζι είναι σαν να σου συστήνεται ίδια και να σου λέει ότι κοίτα να δεις, εγώ είμαι το συγκεκριμένο προϊόν, εγώ είμαι η brown ale, εγώ είμαι η θέρος, εγώ είμαι κάτι. Και αυτό στο δεύτερο θέλαμε βέβαια, και ξανασυνεχίζω στον προσωπικό χαρακτήρα που είπαμε και πριν, να πούμε ότι το IAMA έχει να κάνει από το Ιάσονας, το δικό μου το όνομα, το οποίο θέλαμε έτσι, δηλαδή ότι ποιος την έφτιαξε ρε παιδιά αυτή την πύρα, να έχει ένα πρόσωπο από πίσω. Άρα κατά συνέπεια ο Ιάσονας, άρα καλό κακό ξέρω ότι την έχει κάνει εγώ. Αυτά λίγα πραγματάκια όσον αφορά την ταυτότητα της μπύρας. Από εκεί και πέρα, σε όσον αφορά την αγορά μας, έχουμε ξεκινήσει τώρα 1,5 έτος περίπου που δραστηριοποιούμαστε στην ελληνική αγορά. Κύριες αγορές είναι η Αθήνα και τα νησιά των Κυκλάδων. Κατ' επέκταση και στην Κρήτη έχουμε δραστηριοποιηθεί, όπως και στο νησί της Ρόδου. Και σιγά σιγά υπάρχει μια άνθηση γενικότερα στον χώρο, όπου ευελπιστούμε και εμείς να βρούμε κάποιο πάτημα και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε παρά έξω. Έτσι. Πάει ωραία. Δηλαδή πάει καλά από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή είμαι μοναδικό άτομο στην εταιρεία. Κατά συνέπεια οι ανάγκες διαβίωσης δεν είναι οι ίδιες που θα ήταν άμα υπήρχε μεγαλύτερη παραγωγή. Έχουμε βάλει σαν στόχο να ξεκινήσουμε πολύ χαμηλά στην ποσότητα την οποία παράγουμε, προκειμένου και να μπορούμε να διασφαλίζουμε καλύτερα την ποιότητα του προϊόντος, όπως αυτή ορίζεται ως μια συνέπεια στις γεύσεις του προϊόντος, στην καθαρότητα της μπύρας, στη διάρκεια ζωής του προϊόντος, έτσι. Και σιγά σιγά από εκεί να μπορέσουμε κι εμείς να αναβαθμίσουμε τη δραστηριότητά μας και έτσι να ξέρουμε κι εμείς καλύτερα να πατάμε στα πόδια μας, η αλήθεια είναι. Τώρα και με το φεστιβάλ εδώ πέρα, το τριήμερο που γίνεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, κοιτάμε να και ο κόσμος να μας γνωρίσει, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε εμείς σαν παραγωγή να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο και να δούμε πώς τα προϊόντα αυτά και πώς οι ιδέες που έχουμε μπει πίσω από τη δημιουργία του κάθε προϊόντος πατάνε και πώς ο καθένας τα βιώνει διαφορετικά.